Καλησπέρα σε όλους. Είμαι κυροκόμος, παραγωγός pop κυροκομικών προϊόντων στη Δεσκάτη Γρεβενών, στη Δυτική Μακεδονία, στην Ελλάδα. Εκπροσωπώ ένα δίκτυο κυροκόμων, 20 μικρών κυροκομείων στη Δυτική Μακεδονία που βγάζουν pop προϊόντα. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κάστρο και το δίκτυο ΑΡΕΠΟ για την πρωτοβουλία και τη δημιουργία αυτής εδώ της τόσο χρήσιμης συγκέντρωσης. Επίσης, από την αρχή θέλω να πω σε όλους ότι τα τυριά για εμάς τους κυροκόμους αποτελούν μέλη των οικογενειών μας. Συμμετέχουμε στις διαβουλεύσεις για τη διατροφική επισήμανση της ετικέτης των προϊόντων μας μαζί με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Κασαπίδη Γιώργο, με μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ανησυχία. Η θέση μας είναι ότι η επισήμανση θα πρέπει να είναι σωστή. Θα πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή όσο γίνεται πληρέστερα και όχι να τον παραπλανάει. Τα κτηροκομικά προϊόντα, τα οποία και εκπροσωπώ, στο βάθος της ιστορίας, από τότε δηλαδή που ο πρώτος κτηροκόμος κατά την ελληνική μυθολογία, ο Κύκλωπας Πολύφημος, έκανε τυρί, μέχρι και σήμερα έπαιξαν και παίζουν σημαντικότατο θετικό ρόλο στην ανθρώπινη διατροφή και στη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους. Στην πράξη, πολλές ανθρώπινες γενιές έζησαν έχοντας ως βάση της διατροφής τους τα γαλακτοκομικά και κτηροκομικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλές επιστημονικές εργασίες που επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα και τις ευεργεσίες των κτηροκομικών προϊόντων στην ανθρώπινη υγεία. Ενδεικτικά, αναφέρω την αντιθρομποτική δράση του κατσικίσιου γάλακτος. Επίσης, κάνω γνωστό ότι υπάρχουν πολλά τυριά που έχουν και πορισμένα λιπαρά, αλλά και υψηλή συγκέντρωση σε ωμέγα 6 και ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, που ως γνωστόν κάνουν μεγάλο καλό στην υγεία μας. Τα λιπαρά είναι φυσικά συστατικά των τροφίμων και άκρως απαραίτητα για την υγεία του ανθρώπου, την ακεραιότητα των κυττάρων και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτό είναι δεδομένο. Ωστόσο, διαφορετικό είναι το δεδομένο της υπερβολικής κατανάλωσης που ο καθένας θα πρέπει να το αξιολογήσει μόνος του. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής σήμερα επιβάλλει ίσως μια θεώρηση των πραγμάτων που να προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή, ώστε ανάλογα με το επάγγελμά του, τα ενδιαφέροντά του, τα χόμπι του κλπ. Να διαμορφώνει ο ίδιος το διαιτολόγιο του, αφού προηγουμένως ενημερωθεί σωστά από ειδικό επιστήμονα. Λαμβανομένου λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, θα προτείναμε για τα τρόφιμά μας μια ετικέτα που θα δίνει στον καταναλωτή όσο περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση και για τις περιεκτικότητες γίνεται. Μια αναγραφή των λιπαρών οξέων αναλυτικά ως ανάλυση των συνολικών λιπαρών που εμπεριέχονται και των αμινοξέων ως ανάλυση των συνολικών πρωτεϊνών που εμπεριέχονται, όπως και η αναφορά στις βιταμίνες και στα υγροστοιχεία, θα βοηθούσε πάρα πολύ τον ειδικό διαιτολόγο να συμβουλεύσει τον καταναλωτή για την ιδανική ποσότητα που θα μπορεί να καταναλώσει σε ορισμένο χρόνο, έτσι ώστε το τρόφιμο να του κάνει μόνο καλό. Όσον αφορά τα κτηροκομικά προϊόντα, θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι μοναδικοί ζυμομύκητες και τα οξυγαλακτικά βακτήρια στο μικροβίωμα του τυριού και επίσης οι αφομοιώσιμες μορφές υγροστοιχείων και μεγαλοστοιχείων. Η αλατότητα στα τυριά συντελεί στην επικράτηση της επιθυμητής οξυγαλακτικής χλωρίδας και στην αναστολή της ανάπτυξης των παθογόνων μικροοργανισμών. Η παρουσία των ωφέλιμων οξυγαλακτικών βακτηριών συντελεί θετικά στα οργανωτικά χαρακτηριστικά των τυριών, ενώ πολλά από αυτά παρουσιάζουν και προβιωτική δράση. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το γάλα είναι φυσικός ιστός, όπως και το τυρί, σε αντίθεση με άλλα τρόφιμα που υπόκεινται βαριές υπερεξεργασίες με προσθήκη συντηρητικών και κυρίως άλατος για να διατηρηθούν. Ακόμη, τα περισσότερα από τα τυριά αποτελούν και είναι pop και βγαίνει προϊόντα. Είναι δυνατόν τα pop προϊόντα, κυρίες και κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να οδηγούν σε δυσμηνή εξέλιξη την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών? Η απάντηση είναι γνωστή σε όλους και είναι όχι. Πρέπει λοιπόν να υιοθετηθούν τέτοια κριτήρια αξιολόγησης των διατροφικών χαρακτηριστικών των τροφίμων, ώστε το εναρμονισμένο σχήμα που θα επιλεγεί να παρέχει ορθή και αναλυτική πληροφορία στον καταναλωτή για το διατροφικό περιεχόμενο του τροφίμου, παρέχοντας τη δυνατότητα να κάνει επίσης ενημερωμένες, υγιεινές και βιώσιμες επιλογές των τροφίμων.